Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσαντή. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Έξω είστε, έτσι. Είμαστε έξω στη συγκέντρωση τη μεγάλη, στην Αθήνα, στην απεργιακή συγκέντρωση, mm-hmm. που έχει πλημμυρίσει τους δρόμους του κέντρου, mm-hmm. όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες απεργοί εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, αγρότες, συνενώνονται σήμερα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για αυξήσεις τους μισθούς, για την παιδεία, την υγεία, για την επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών, αλλά για να ακουστεί ξανά δυνατά ότι η ελληνική κοινωνία δεν ξεχνάει το έγκλημα στα Τέμπη, όπως θέλουν οι κυβερνήσεις να ξεχάσουμε τις πολιτικές ευθύνες που έχουν για την πολιτική που οδήγησε σε αυτό το έγκλημα, και διεκδικεί να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Να το κρατήσουμε αυτό που λέει. Ναι, παρακαλώ, πείτε το και αυτό. Το σύνθημα, να ακουστεί ξανά δυνατά το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», το σύνθημα που φώναξαν πέρσι τις ίδιες μέρες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη χώρα. Κύριε Κοτσαντή, λέει σήμερα ο ριζοσπάστης, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα και οι ένοχοι δεν θα ξεχαστούν. Οι ευθύνες και οι ένοχοι δεν θα συγκαλυφθούν. Πιστεύετε ότι εκεί οδηγείται το πράγμα στη συγκάλυψη? Είναι φανερό αυτό, δεν το πιστεύουμε μόνο εμείς. Άλλωστε, οι ένοχοι για αυτό το έγκλημα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δώσουν και δικαίωση στους ανθρώπους, στις οικογένειες που χάσανε τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο τρένο. Και όταν μιλάμε για ενόχους, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε υπαρκτά ανθρώπινα λάθη μόνο, αλλά αναφερόμαστε σε πολιτικές ευθύνες, mm-hmm. την πολιτική απελευθέρωσης, τεμαχισμού, ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν διαδοχικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και οδήγησαν να αποκοπεί η ράγα από το τρένο, οδήγησαν στην καθυστέρηση εφαρμογής μιας σειράς αναγκαίων μέτρων και ασφάλεια, συμβάσεων, όπως και η σύμβαση 717 του 2014, έτσι, που υπήρξαν πολλές παρατάσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, και διερωτάται κανείς γιατί, έτσι, αν και υπάρχουν απαντήσεις και από το πόρισμα. Γιατί ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστικών ομήλων, επιχειρηματικών συμφερόντων, εργολάβων κτλ. Οδηγούσε από παράταση σε παράταση, οδηγούσε στο ξεκοκάλισμα εκατομμυρίων όλα αυτά τα χρόνια, και αν θέλετε είναι και μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βάζει τα πάντα στο ζύγι του κόστους ωφέλους, όπου κόστος είναι τα μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και όφελος ό,τι αποφέρει κέρδος στις ιδιωτικές εταιρείες και στο κράτος που διαχειρίζεται το σιδηρόδρομο. Επομένως, σε αυτή την πολιτική χαμένη πάντα βγαίνει η ανθρώπινη ζωή, τα λαϊκά δικαιώματα. Πάντως, δυστυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, και μάλιστα πολύ νεκρά, με τον ΟΣΕ και με τη ΣΕΚ. Ακριβώς αυτό λέμε. Ότι δυστυχήματα, προδιαγεγραμμένα εγκλήματα στην ουσία, είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, και ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι το έγκλημα αυτό έχει ιστορία, έχει αν θέλετε και μια διαχρονικότητα, γιατί την ίδια πολιτική εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγκλήματα τέτοια δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, έχουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Μόνο το 2021 μιλάμε για πάνω από 600 νεκρούς, για πάνω από 92 με τοπικές συγκρούσεις τρένων, και άρα πιστεύουμε ότι το ζήτημα είναι πιο βαθύ, και εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι πολιτικές. Παραμένει ο σιδηρόδρομος σήμερα που μιλάμε επικίνδυνος, ή είναι το τρένο ένα ασφαλές μέσο, έχει γίνει ένα ασφαλές μέσο ξανά? Νομίζω είναι φανερό σε όλους ότι η επικινδυνότητα δεν αφορά μόνο τους σιδηρόδρομους, αλλά αφορά συνολικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αν θέλετε και συνολικά τη ζωή μας. Γιατί δεν είναι επικίνδυνα τα σχολικά κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από δεκάδες χρόνια χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς? Δεν είναι επικίνδυνα, ναι, μια σειρά άλλα δημόσια κτίρια χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους? Δεν είναι επικίνδυνη κατάσταση με την πολιτική προστασία που κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε? Θέλουμε να πούμε ότι τα Τέμπη μας κυκλώνουν, τα επόμενα Τέμπη είναι μπροστά μας. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία οι σημερινές κινητοποιήσεις με το μαζικό τους χαρακτήρα, με τους δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι στον δρόμο, να στείλουν ένα μήνυμα και σε αυτή την κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο λαός δεν ξεχνά και απαιτεί μέτρα προστασίας για τον ίδιο και για την οικογένειά. Κύριε Κοτσαντή, γιατί απεργία σταθμός? Αναφέρομαι στο κεντρικό άρθρο του ριζοσπάστη σήμερα. Απεργία σταθμός. Γιατί σταθμός? Είναι σταθμός γιατί συνενώνει
τους αγώνες, τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων ενάντια στην ακρίβεια για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, mm-hmm. για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με τους αγώνες των βιοπαλλεστών αγροτών για να μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους ενάντια στη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους εκκληρίζει, τους αγώνες των φοιτητών ενάντια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα νομοσχέδιο που είναι αντιδραστική τομή και εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο την παιδεία, τους αγώνες των μαθητών για μόρφωση, για δημόσιο και δωρεάν παιδεία για όλους. Γι' αυτό είναι σταθμός, γιατί συνενώνει τα επιμέρους αγωνιστικά ριάκια σε ένα μεγάλο ποτάμι και αν θέλετε αποδεικνύει ότι υπάρχει αντίπαλος στην εφαρμοζόμενη πολιτική, είναι ο κόσμος που διαδηλώνει στον δρόμο του αγώνα. Και αυτός ο κόσμος μπορεί να συναντηθεί πολιτικά με το ΚΚΕ και την πολιτική του πρόταση. Μια μεγάλη αγωνία, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, για τους πολίτες είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι από το Μάρτιο, από μεθαύριο, θα έχουμε μειώσεις. Ο κύριος Σκρέκας μιλάει για ουσιαστική μείωση της τάξης του 15% σε 1.700 προϊόντα, από 5 έως 35%. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Τις ίδιες υποσχέσεις έχουμε ξανακούσει, αλλά βλέπουμε όλα τα προϊόντα να τραβάνε την ανηφόρα και κυρίως τα είδη βασικής λαϊκής κατανάλωσης. Το ΦΠΑ να παραμένει στο ύψος του και να κλέβει το λαϊκό εισόδημα. Αν η κυβέρνηση ήθελε να δώσει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, θα ακολουθούσε, θα εφάρμοζε τις προτάσεις του ΚΚΕ, τα αιτήματα του κινήματος για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ενάντια στην πράσινη μετάβαση που οδηγεί το ρεύμα να τραβάει την ανηφόρα στα πλαίσια μιας απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, η οποία ούτως ή άλλως ματώνει το λαϊκό εισόδημα. Mm-hmm. Τα μέτρα λοιπόν αυτά είναι ασπιρίνες, δεν μπορούν όχι απλά να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα, αλλά ακριβώς επειδή ακολουθούν την ίδια πολιτική της απελευθερωμένης αγοράς, της πράσινης μετάβασης, θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Ρωτάει ένας φίλος στα μηνύματα που δέχομαι. Εγώ θα ρώταγα πώς αισθάνεται σήμερα το ΚΚΕ, μιας και ολοκληρώθηκε η εξεταστική που πρότεινε και έσπευσε να δεχτεί η κυβέρνηση και είχε αυτή την εικόνα που όλοι είδαμε. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται εκ των πραγμάτων. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε από την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εξεταστική? Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε αυταπάτες ότι και η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα. Όμως η Εξεταστική Επιτροπή, μετά από πρόταση του ΚΚΕ που διενεργήθηκε, πιστεύουμε ότι αποκάλυψε πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Πιστεύουμε δηλαδή ότι συνέβαλε και στην δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, mm-hmm. έτσι ώστε να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Και αν θέλετε, γι' αυτό ακριβώς προτείναμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες της, να εξεταστούν περισσότεροι μάρτυρες, να χυθεί άπλετε φως και στα ζητήματα της έκρηξης της φωτιάς που προκλήθηκε στο τρένο, αλλά κυρίως να συζητήσουμε στη βάση και των πολιτικών συμπερασμάτων που βγαίνουν, δηλαδή ότι αυτή η πολιτική που οδηγεί διαχρονικά σε εγκλήματα χρειάζεται να ανατραπεί, πρέπει να αμφισβητηθεί από τον ίδιο το λαό και να μην περιμένει να βρεθούν λύσεις έξω από τη δικιά του πάλη. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ κύριε Κοτσαντή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.